Μπορεί να γίνει πραγματικότητα η ελπίδα ενός υπογόνιμου ζευγαριού να αποκτήσει παιδιά? Μπορεί μια γυναίκα άνω των 40 ετών να γίνει μαμά? Η New Life, σύγχρονη μονάδα ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, λέει ένα ηχηρό ναι. Και αυτό το επιβεβαιώνουν και τα υψηλά ποσοστά εγκυμοσύνης και γεννήσεων που έχει πετύχει μέχρι σήμερα. Κύριε Δωβά, ποια είναι τα δυνατά χαρτιά της New Life από την αρχή που της έδωσαν το προβάδισμα στην εξωσωματική γονιμοποίηση? Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας πως η εταιρεία μας διαφέρει σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, καθότι οι υπηρεσίες που προσφέρουμε αποτελούν κατά κανόνα ένα λειτουργήμα. Αυτό έχει καθορίσει τις αρχές και τη φιλοσοφία μας, η οποία είναι κατεξοχήν ανθρωποκεντρική. Όσον αφορά τα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά, θα έλεγα ότι πολύ σημαντικά χαρτιά στη λειτουργία μας αποτελούν η εξωστρέφεια, η καινοτομία και η διαρκής επένδυση στην ανάπτυξη και βελτίωση του προσωπικού μας. Πολλές φορές το κόστος μιας εξωσωματικής είναι ένα ζήτημα που προβληματίζει λίγο τα ζευγάρια. Αυτό είναι αλήθεια. Και το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο στις μέρες μας, με την ακρίβεια που υπάρχει παντού γύρω μας. Η αλήθεια είναι βέβαια πως έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στον χώρο της εξωσωματικής σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πλέον η πλειονότητα των ζευγαριών μπορεί να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα από την πρώτη κιόλας προσπάθεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ελαττώνει το συνολικό κόστος της προσπάθειας μέχρι την απόκτηση ενός παιδιού. Οι θεραπείες που προσφέρουμε στις μέρες μας είναι οργανωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε αποτελεσματικότητα από την αρχή και ή δυνατόν από την πρώτη προσπάθεια. Πολύ σημαντικό είναι τα ζευγάρια να ενημερώνονται πριν την έναρξη της θεραπείας σε σχέση με όλα τα κόστη τα οποία πιθανώς προκύψουν. Στη New Life εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα πλήρους και διαφανούς ενημέρωση των ζευγαριών σε σχέση με τα ακριβή κόστη, έτσι ώστε να μην υπάρχουν χρεώσεις που δεν είναι αναμενόμενες και φυσικά αυξάνουν τη συνολική δαπάνη των ζευγαριών. Η New Life διαθέτει και διεθνείς συνεργασίες. Από ποιες χώρες υποδέχεστε περιστατικά και ποια είναι τα σχέδιά σας αναφορικά με τη διεθνή σας παρουσία? Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι έχουμε εξυπηρετήσει κόσμο από περίπου 80 χώρες από όλη τη γη. Αυτό φυσικά αποτελεί πολύ μεγάλη τιμή για μας. Κατά κύριο λόγο, οι χώρες προέλευσης των ζευγαριών και των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται είναι κυρίως αγγλόφωνες χώρες. Βέβαια, έχουμε αρκετά μεγάλη δύση στα Βαλκάνια και ειδικά στη Σερβία. Είχαμε την προνοητικότητα στα χρόνια της κρίσης να μετατρέψουμε τον κίνδυνο σε ευκαιρία, το οποίο μας έκανε εξωστρεφείς και τα αποτελέσματα όλης εκείνης της προσπάθειας φαίνονται πλέον στις μέρες μας. Ποια είναι τα επόμενα βήματα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της New Life? Μιας και μιλάμε για ανάπτυξη, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι η New Life έχει ετήσια αύξηση του κύκλου εργασιών της πάνω από 30% τα τελευταία 3 χρόνια. Επίσης, σκοπεύουμε το οργανόγραμμα της εταιρείας να διαμορφωθεί στα σύγχρονα επιχειρηματικά πρότυπα με αντίστοιχα τμήματα όπως των ανθρωπίνων πόρων και μάρκετινγκ, για παράδειγμα. Στο επόμενο διάστημα, στοχεύουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω τις δραστηριότητές μας σε περισσότερες χώρες, εκμεταλλευόμενοι το φιλελεύθερο νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, καθώς και το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Είναι γεγονός ότι τα επόμενα χρόνια περιμένουν περισσότεροι άνθρωποι να χρειαστούν υπηρεσίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Αυτό γιατί ο πληθυσμός μας πλέον γερνάει και αποφασίζουν να κάνουμε παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία, αλλά γιατί και καινούργιες μέθοδοι, όπως η διατήρηση γονιμότητας σε νεαρότερες ηλικίες ή η εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για αποφυγή γενετικών παθήσεων, δίνουν νέες ενδείξεις. Στοχεύουμε να είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή των επιστημονικών εξελίξεων, τόσο όσον αφορά την εφαρμογή καινούριων σύγχρονων μεθόδων που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα, αλλά ταυτόχρονα τη διεξαγωγή κλινικών μελετών και έρευνας, η οποία θα προάγει τη γνώση στον χώρο. Όλα αυτά θα συνεχίσουμε να τα κάνουμε διατηρώντας τις αρχικές μας αξίες και τη φιλοσοφία μας, η οποία είναι η παροχή ανθρωποκεντρικών υπηρεσιών υγείας με συνέστηση. Κύριε Δώρο, σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ, κυρία Κυριακίδου. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σύντομα.